νέα μεγάλη προσπάθεια προσέλκυσης προσωπικών γιατρών και παιδιάτρων από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για ένταξή τους στο ΓΕΣΥ. Ο ΑΗ ανακοίνωσε ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ύστερα από τις επαφές που είχε με γιατρούς. Οι σημαντικότερες αφορούν στο καυτό θέμα της υπερεπισκεψιμότητας. Δεν υπάρχει όριο επισκέψεων, δηλαδή ακόμα και αν ξεπεραστεί ο συγκεκριμένος αριθμός επισκέψεων, ο ασθενής θα μπορεί να επισκέψει τον προσωπικό του γιατρό. Όμως, μετά από έναν αριθμό επισκέψεων, θα καταβάλει 15 ευρώ συμπληρωμή. Για παράδειγμα, το όριο επισκεψιμότητας στους παιδιάτρους για τα βρέφη μέχρι ενός έτους ορίζεται στις 10. Από την 11η επίσκεψη και μετά, μέσα στην ίδια χρονιά, οι γονείς θα πρέπει να καταβάλουν συμπληρωμή ύψους 15 ευρώ. Οι ασθενείς 41 μέχρι 50 ετών θα καταβάλουν συμπληρωμή από την 7η επίσκεψή τους στον προσωπικό γιατρό και από την 11η όσοι υπερβαίνουν τα 65 έτη. Από την εν λόγω ρύθμιση εξαιρούνται οι χρόνιοι ασθενείς, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι λήπτες ελάχιστο εγγυημένου εισοδήματος και τα παιδιά τους. Σε περίπτωση που ο προσωπικός τους ιατρός απουσιάζει και δεν έχει ορίσει αντικαταστάτη, ο ασθενής θα μπορεί να εξυπηρετηθεί στο κέντρο υγείας της πόλης του που θα εφημερεύει. Την ίδια ώρα αίσθηση προκαλεί η απόφαση του μέχρι πρότινος εκπροσώπου τύπου του ΠΙΣ βάσου οικονόμου να ενταχθεί στο ΓΕΣΥ. Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιου προβληματισμού, ζυγίζοντας και σταθμίζοντας πολλούς παράγοντες. Η επιθυμία της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει στην εφαρμογή του προτινουμένου αυτού ΓΕΣΥ μετά από πολλές διαπραγματεύσεις και πολύ χρόνο που εχάσαμε αχρίαστα. Και πολλά έξοδα που επίσης έκαναμε αχρίαστα. Η απόφαση του αυτή προκάλεσε αντιδράσεις ανάμεσα στα μέλη του ΠΙΣ.